Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι στο κανάλι μου. Είμαι η Χρύσα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά σήμερα της Παναγιάς, να σας δίνει υγεία πάνω απ' όλα και ό,τι επιθυμείτε. Λοιπόν παιδιά, προσπάθησα που λέτε το μεσημεράκι να ανεβάσω το βιντεάκι. Για κάποιο παράξενο λόγο δεν φαινόταν η εικόνα, ενώ στην επεξεργασία και όλα αυτά ήταν ok. Λοιπόν, δεν πτωούμαστε όμως, το ξανανεβάζω. Θα σας δείξω τα πραγματάκια που πήρα από Halloween. Είναι πραγματάκια υπέροχα όμως. Εγώ τα καταχάρηκα. Επίσης, θα βρω και άλλα από το Τζάμπο, γιατί το Τζάμπο ως γνωστόν από πέρυσι φέρνει αρκετά πραγματάκια. Οπότε κάποια πράγματα που... έχει και ζέστη. Κάποια πραγματάκια που δεν μπορώ να βρω στο Τζάμπο, δεν ξέρω αν θα φέρει όμως φέτος. Είπα να προλάβω και να τα παραγγείλω από το Temu. Λοιπόν, η παραγγελία ήρθε πάρα πολύ νωρίς, δεν ξέρω, λόγω της Παναγιάς, επειδή λογικά θα είναι όλα κλειστά. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείξω τι όμορφα πραγματάκια έχω πάρει. Φέτος, πέρυσι συγκεκριμένα, είχα, όπως και στη φωτογραφία που σας βάζω εδώ πέρα, όπως και στο βίντεο που ήδη υπάρχει στο κανάλι μου, είχα κάνει μία διακόσμηση όσο πιο απλή μπορούσα για Halloween. Τα είχα κάνει μαυρό-άσπρα, δεν είχα βάλει πολλά πραγματάκια. Είχα βάλει τόσα όσα για να μου θυμίσει την πρώτη μου χρονιά που στόλισα για Halloween. Λοιπόν, φέτος είπα να προσθέσω έτσι λίγο περισσότερη κατάσταση στη διακόσμηση. Είναι πραγματάκια και χρωματάκια που ήθελα να προσθεθεί και το πορτοκαλί στη συγκεκριμένη διακόσμηση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε ένα-ένα. Πριν ξεκινήσω, κάντε την εγγραφούλα σας, πατήστε το like σας και το καμπανάκι να έρχονται ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι. Και επίσης, φτιάξτε καφεδάκι. Τώρα που κάθεστε σήμερα και δεν δουλεύετε οι περισσότεροι, φτιάξτε καφεδάκι, απολαύστε το βίντεο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη αγορά που έκανα είναι αυτό εδώ. Είναι ένα μεταλλικό πινακάκι, το οποίο έχει τόσο χαριτωμένα φαντασματάκια. Πολύ όμορφο. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ με τις κολοκυθίτσες, γράφει trick or treat, και το συγκεκριμένο θέλω να φτιάξω στεφάνι για την πόρτα μου και κάνω και αέρα με το συγκεκριμένο, γιατί αλήθεια έχει ζέστη. Θέλω να φτιάξω στεφάνι της πόρτας μου και το συγκεκριμένο θα το τοποθετήσω στη μέση. Οπότε θα έχουμε και DIY. Λοιπόν, αυτό θα γίνει σε περίπτωση που δεν θα έχω παραγγείλει, γιατί έχω ακόμα περιθώριο εγώ μέχρι τον Οκτώβρη. Οπότε μπορεί να παραγγείλω στεφάνι, μπορεί να παραγγείλω και πατάκι εισόδου. Διαφορετικά, αν δεν κάνω παραγγελία, σας λέω ότι θα φτιάξω στεφάνι. Και επίσης θα βρω ένα πατάκι σκέτο και θα το φτιάξω εγώ για Halloween. Ναι. Λοιπόν παιδιά, πάμε να συνεχίσουμε. Δεύτερη παραγγελία που έβαλα για Halloween είναι αυτή εδώ η γλυκούλα κολοκυθίτσα. Πολύ γλυκούλα όμως. Δηλαδή κάνει και αυτά εδώ τα νερά έτσι φοβερή. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ η φατσούλα της είναι σαν σκαλιστή, δεν είναι μονοκόμματο. Φαίνεται νομίζω, ναι.
και είναι πάρα πολύ γλυκούλα, πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό. Η άλλη παραγγελία που έβαλα, καλά παιδιά, έτσι και φέρει το τζάμπο, τέτοια διακοσμητικά, νομίζω ότι θα είναι η πρώτη που θα τρέχω και θα τα παίρνω. Λοιπόν, η δεύτερη παραγγελία, όπως σας έχω συνηθίσει και παίρνω αυτά τα γλυκούλικα, τα βιβλιαράκια, είναι ξύλινα, τα συγκεκριμένα. Επίσης, κάποια στιγμή θα φτιάξω τέτοια. Θα σας δείξω πώς φτιάχνονται. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Αντιθέτως, είναι κάτι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ το σετάκι με τα βιβλιαράκια που τα δένει αυτή η κορδελίτσα η υπέροχη. Γράφει Halloween με τη φατσούλα και στο σετάκι του ήταν και αυτή εδώ η γυρλάντα. Φοβερό σετάκι. Νομίζω έτσι θα ξεφύγω λίγο από το μαύρο άσπρο και θα έχει λίγο χρωματάκι έτσι πορτοκαλί. Λοιπόν, αυτό ήταν. Επόμενη παραγγελία που έβαλα είναι εδώ ο φίλος μου, ο Νανούλης. Ο γλυκούλης Νανούλης που δεν ξέρω γιατί έχει κοτσιδούλες εδώ ο Νανούλης. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν θα του πω όμως κάτι, να μην παρεξηγηθεί. Λοιπόν, στο σκουφάκι του έχει μία αραχνούλα, εδώ. Είναι αυτός εδώ, υπάρχει βάρος στη βάση του, για να μην πέφτει. Και ήταν στο σετάκι αυτό, συν αυτά εδώ τα ξύλινα, διακοσμητικά, συν αυτό εδώ, που γράφει Trick or Treat, είναι παχύ το ξυλάκι του, μπορεί και στέκεται και είναι πάρα πάρα πολύ γλυκούλικα. Και τελευταίο διακοσμητικό που ήταν στο σετάκι με το Νανούλη και αυτά είναι και αυτή εδώ η γυρλάντα. Φοβερή γυρλάντα. Για το Halloween είναι κορυφή και υπάρχουν και άλλες πολλές. Λοιπόν, αυτό ήταν το σετάκι. Να σας πω ότι επειδή μου γράφετε Χρύσα που βρίσκεις τόσα διακοσμητικά. Λοιπόν, μπαίνετε παιδιά μου στο τίμου. Πάνω στην αναζήτηση που έχει η εφαρμογή, θες να ψάξεις για Πάσχα. Γράφεις Esther και σου βγάζει ό,τι έχει για το Πάσχα. Για τα φθινοπορεινά, γράφεις pumpkin, κολοκύθα και σου βγάζει ό,τι υπάρχει παιδιά με κολοκύθα, ό,τι υπάρχει σε φθινοπορεινή διακόσμηση, εγώ έτσι τα βρίσκω. Γράφω πάνω pumpkin και μου βγάζει ό,τι έχει σχέση με φθινοπορεινή διακόσμηση, κολοκύθες, πράγματα, τα πάντα παιδιά, τα πάντα. Τώρα για το Halloween, πάτησα στην αναζήτηση Halloween και μου έβγαλε από ρουχισμό, από είδη διακόσμησης, τσιμπιδάκια για νύχια, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Δεν χρειάζεστε κωδικούς. Θα τα βρείτε, θα σας τα εμφανίσει γιατί είναι είδη και προϊόντα τα οποία είναι πάνω-πάνω σε κατάταξη και σε παραγγελίες, οπότε θα σας τα βγάλει προτινόμενα πάνω-πάνω. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια. Δεν μπορούσα να τα πάρω όλα, λογικό, αλλά υπάρχουν πάρα πάρα πολλά. Πάμε στη συνέχεια να σας δείξω άλλον ένα γλυκούλι φίλο που πήρα από το τίμο, τον οποίο τον έχω λατρέψει. Θα τον βάλω κάπου να φαίνεται όμως, γιατί τέτοιο κομμάτι, δηλαδή, τι να λέμε. Είναι ο φαντασματούλης μου, που συγχρόνως είναι και μαγισούλης. Ναι, κρατάει μία κολοκύθα, είναι πολύ καλή η δουλειά. Γράφει ότι είναι από Ριτίνη. Ναι. Θα ήταν υπέροχο, υπέροχο όμως, αν υπήρχε και φωτισμός εσωτερικά.
Αυτό εγώ το έχω αγαπήσει. Δεν ξέρω, αν υπήρχε και μεγαλύτερο, εντάξει, θα έκανα πάρα πολλές χαρές. Λοιπόν, επόμενη παραγγελία που έβαλα στα διακοσμητικά είναι, παιδιά μου, αυτά εδώ τα πακετάκια, τα οποία είναι 4 στο σύνολο, το ένα το έχω ανοιχτό για να το δείτε, είναι αυτή εδώ η γυρλάντα με φύλλα σφένδα μου, φοβερό κομμάτι, φοβερό. Και στις άκριές του έχει αυτό εδώ, το οποίο μπορείς να το κρεμάσεις, να το σταθεροποιήσεις και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα θα μου πεις μαύρο και ωραίο, ωραίο παιδιά, και το μαύρο έχει τη χάρη του, η αλήθεια. Λοιπόν, και πάμε στο τραπεζομαντιλάκι που πήρα. Είναι αυτό εδώ το γλυκούλικο για Halloween τραπεζομαντιλάκι. Δεν ήθελα κάτι με κολοκύθες, με φαντασματάκια, όχι, το ήθελα το κλασικό. Σε κουρτίνα δεν υπήρχε, γιατί θα το έπαιρνα και σε κουρτίνα, παιδιά. Εάν το έβρισκα και σε κουρτίνα, θα το έπαιρνα και σε κουρτίνα, η αλήθεια είναι. Πήρα αυτό, μου καλύβει όλο μου το τραπέζι. Κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξω και τραπέζι, να πάρω ένα έτσι διαφανές με νίκελ ποδαράκι, έτσι, να φύγει αυτό το τέλος πάντων, γιατί το βλέπω και εδώ μου κάθεται. Είναι οι διαστάσεις του τραπεζιού μου και είναι πάρα πολύ γλυκούλη. Λοιπόν, επίσης θέλω να βρω και μαύρες κουρτίνες, τύπου έτσι δανδέλα, καταλάβατε τώρα. Λοιπόν, και τελευταία παραγγελία για Halloween είναι αυτές εδώ οι γλυκούλες πετσετούλες, τις οποίες χαίρομαι πάρα πολύ που τις βρήκα, γιατί έχουν τα χρωματάκια ακριβώς που θέλω για φέτος, πορτοκαλί, μαύρο και λευκό. Και στο σετάκι ήταν και αυτά εδώ τα καλέ, πόσο γλυκούλικα φαντασματάκια είναι αυτά. Δείτε εδώ, δείτε. Πολύ ωραία δουλειά, και να σας πω ότι οι πετσετούλες του Τέμου δεν ξεβάφουν, δεν πανθαίνουν το οτιδήποτε, δεν μου έχουν πάθει το οτιδήποτε. Ό,τι πετσέτες και να έχω παραγγείλει, που και για τα Χριστούγεννα, από το Τέμου θα παραγγείλω. Θα μπω εκεί, θα πάρω τα δικά μου, να ξέρω ότι είμαι σίγουρη για τα διακοσμητικά μου. Και η αλήθεια, το τζάμπο, δόξα τω Θεώ, φέρνει πάρα πολύ ωραία διακοσμητικά, τα υπόλοιπα θα πάρθουν από εκεί. Λοιπόν, αυτή ήταν η παραγγελία μου για το Halloween. Ξέρω ότι σας τη δείχνω πάρα πολύ νωρίς, απλά θέλω να τελειώσουμε τα haul, ό,τι έχω ψωνίσει, να τα δείτε. Αυτά που λέτε, θέλω να δω και το τζάμπο τι θα φέρει και κάποια άλλα μαγαζιά αν θα φέρουνε. Η διακόσμηση φθινοπορεινή θα γίνει το κάτι άλλο, δηλαδή θα δείτε διακόσμηση η οποία δεν παίζει να τη δεις σε ελληνικό σπίτι, εκτός από το δικό μου, ναι. Δεν ξέρω αν θα είναι της υπερβολής, η αλήθεια το έχω αυτό με τις διακοσμήσεις μου. Δεν μ' αρέσει να βάζω έτσι στη διακόσμηση ένα βάζο, μια κορνίζα, δεν τα θέλω αυτά. Θέλω έτσι να είναι πλούσια, να είναι θεματικές οι διακοσμήσεις μου, γιατί το διασκεδάζω και τις χαίρομαι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πραγματάκια. Εύχομαι να σας άρεσαν. Για όσες στολίζετε από Halloween, προλαβαίνετε να παραγγείλετε. Μου ήρθαν σχετικά πάρα πολύ νωρίς. Αυτά λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Εύχομαι και αυτό το βιντεάκι να ανέβει με τη βοήθεια του Θεού normal, να μην χρειαστεί να το ξανακατεβάσω. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, για τις εγγραφές σας, για τη στήριξή σας και προπάντων για την αγάπη σας.
Φιλάκια πολλά, να περνάτε υπέροχα σήμερα της Παναγιάς. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.